γέλιο τη. Είπε για την δίκη. Ελφέκες κίνησον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόγος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Χριστός τον Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Εκδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, εκδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπημων Διονυσίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, εκδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, εκδεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε, τον έμενη αυτόν της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτόν ειρηνικών και σωτήριων. Εις το όνομα του Πατρός και του Ιερού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, τον οποίο έχουμε και τιμή να εκπροσωπούμε, μεταφέρουμε προς όλους ημάς θερμές τις ευχές. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Αφιερώσω αυτό το κομμάτι στην επερχόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και στο πρόεδρο. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ από βάθη καρδιάς που είστε εδώ σήμερα και βλέπω πρόσωπα και που έχω να δω και καιρό, βλέπω συναγωνιστές που τους βλέπω συνέχεια. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στους συνοδοιπόρους και συνεργάτες των μελών της τοπικής, τους προέδρους, των μελών της νομαρχιακής, τους πολιτευτές μας, τον βουλευτή μας, τους αναπληρωτές γραμματείς, στην Πολιτική Επιτροπή. Ξέρετε, έχουμε πορευτεί αυτά τα τρίτος χρόνος φέτος και έχουμε καταφέρει πολλά. Και το έχουμε καταφέρει γιατί είμαστε μαζί. Έχουν λειτουργήσει πολλοί άνθρωποι για να είμαστε μαζί. Η Πολιτική Επιτροπή αυξήθηκε κατά ένα άτομο, είχαμε δύο, θα μπορούσαμε να είχαμε και 4 και 5, πιστέψτε με, αλλά είναι εκλογές. Και στις εκλογές υπάρχουν νικημένοι και ηθημένοι. Εμείς είμαστε τους νικημένους. Γιατί βγάλαμε έναν ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κερδίσαμε θέσεις σε γραμματείες, την κυρία Οικονόμου, αναπληρωτή γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Είναι μαζί μας ο κύριος Μίλιος, αναπληρωτής γραμματέας υδάτινων πόρων, ο κύριος Μπόλιας, ο κύριος Μπούτρης, ο τομεάρχης μας, τον ευχαριστούμε πολύ για όλη τη βοήθεια που μας δίνει, καινούριος στη θέση αυτή, αλλά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με την ηρεμία του και με τις συμβουλές του, πραγματικά. Λειτουργούμε σαν ομάδα. Και λειτουργούμε σαν ομάδα για ένα σκοπό, για να νικήσουμε τον αντίπαλό μας, το ΣΥΡΙΖΑ. Αντίπαλός μας μόνο, δεν είναι το ΣΥΡΙΖΑ όμως, είναι και ο κακός μας ο εαυτός, που δυστυχώς εγώ το γνωρίζω αυτό από μικρό παιδάκι και αυτό τρώει τα σωτικά μας. Σήμερα λοιπόν εσείς όλοι εδώ που είστε αποδείξατε ότι ο εχθρός μας, ο αντίπαλός μας είναι το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαστε εμείς. Και αυτό να μην το ξεχνάμε,
γιατί έρχονται εκλογές σε όλες τις βαθμίδες και ξέρετε, λειτουργούν όλα, συγκοινωνούν τα δοχεία. Ας αφήσουμε κατά μέρους λίγο την όποια προσωπική φιλοδοξία που μπορεί να γίνει ματαιοδοξία και ας κοιτάξουμε τον τελικό σκοπό. Ο τελικός σκοπός είναι ναι, να νικήσουμε παντού και στους Δήμους και στην Περιφέρεια και στις εθνικές εκλογές. Για να απαλλαγεί αυτή η χώρα από αυτό το μεγάλο σαράκι που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Στο τέμπο αυτό θα ήθελα να κοιμαθώ σήμερα, πια που πήραμε μια απόφαση σαν ομαρχιακή, να μην κόψουμε πίτες σε όλες τις τοπικές όπως συνηθίζαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια, αλλά να κόψουμε μια κεντρική. Και ο σκοπός είναι ένα. Ενότητα. Θα ήθελα λοιπόν να μην μακρηγορήσω, αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στους προέδρους των τοπικών που εκπροσωπούν τους μαχητές μας, στους Δήμους, για μια πολύ σύντομη, έτσι, ένας πολύ σύντομο χαιρετισμό. Έτσι, θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από όλους. Πρόεδρε, ποιος θέλει. Καλησπέριζουμε και τον κύριο Νίκα, ήρθε, είχε ενημερώσει. Τον υποψήφιο περιφερειάρχη μας. Σύντομα. Ξέρω ότι μπορεί να σας ακούγεται λίγο κουραστικό, αλλά πιστέψτε με, αυτοί οι ανθρώποι, οι προέδροι και τα μέλη που εκπροσωπούν, πιστέψτε με, ξέρουν πολύ καλά τι τραβάνε για να γίνει ό,τι γίνεται για όλους μας και για όλους σας. Ευχαριστώ. Είμαι ο Τίνος Καρυγιώτης, ο πρόεδρος ΝΕΜΕΑΣ, όπως το ξέρετε. Ευχαριστώ όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που είναι σήμερα εδώ. Δεν θα αναφερθώ ξεχωριστά στον καθένα, γιατί αυτό το ανέφερε ο πρόεδρος μας. Θα αναφερθώ όμως στον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Νίκα, να το ευχηθούν όλοι ότι στις εκλογές που έρχονται να είναι ο καινούργιος περιφερειάρχης. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον αυριανό υπουργό Μάκη Βορύδη. Ξέρετε ότι οι νομικοί όταν μιλούν στο τέλος δεν καταλαβαίνουν τι έχουν πει, ότι έχουν μια δικιά τους ορολογία αυτή. Ο Μάκης Βορύδης όμως έχει το χάρισμα όπου μιλάει να τον ακούει το κοινό με τόση μεγάλη προσοχή, γιατί γίνεται πάντα κατανοητός αυτά που λέει. Νεοδημοκράτες. Δεν θα αναφερθώ στη διακυβέρνηση της χώρας μας τα τέσσερα τελευταία αυτά χρόνια. Αυτά είναι γνωστά, το τι έχουμε κάνει. Γι' αυτό περισσότερο θα σας έχει το χάρισμα του λόγου ο Μάκης Βορύδης να σας ενημερώσει τι έχουν κάνει οι κύριοι αυτοί στα τέσσερα χρόνια. Φέρω και το σκονάκι μου, γιατί κανένα φορά δεν ξεχνάω. Σε διάφορες συγκεντρώσεις που βρίσκομαι ή και που βρισκόμαστε όλοι, ακούμε ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήταν κυβέρνηση τα τέσσερα χρόνια αυτά και έκαναν αυτά που κάνει το ΣΥΡΙΖΑ η ΑΝΕΛ σε αυτή την περίοδο, στα τέσσερα χρόνια αυτά, θα είχε καεί η Αθήνα, η Ελλάδα. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εμείς είμαστε άνθρωποι πρώτα-πρώτα της δημιουργίας και δεν είμαστε καταστροφικοί άνθρωποι. Μέσα στην αίθουσα αυτή βλέπω ανθρώπους με διάφορα επαγγέλματα. Περισσότερο βλέπω νέους ανθρώπους και περισσότεροι από αυτούς είναι άνεργοι. Εγώ αυτό που μπορώ να τους πω είναι το εξής. Να σηκώσουν το βλέμμα ψηλά, το τέλος τους έρχεται.
για όλους εμάς σε λίγο καιρό θα ταινίζουμε με ελπίδα και με αισιοδοξία το μέλλον. Κύριε Βορύδη, κυρία Σημαρκοπούλου, κύριε Δήμα, σε λίγο καιρό θα γίνουμε κυβέρνηση. Με τον άξιο αρχηγό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εσείς και άλλα στελέχη που θα αποτελέσετε την κυβέρνηση της χώρας, και όταν θα πάρετε την κυβέρνηση στα χέρια σας, οι πόρτες σας να είναι ανοιχτές στους νεοδημοκράτες και να μην δώσετε ποτέ το δικαίωμα στους ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΡ να μας κυβερνήσουν πάλι. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια. Κάποιος άλλος από τους Προέδρους θα ήθελε να πει μια κουβέντα. Έλα, Χρήστο. Να έρθει ο Πρόεδρος. Ήθελα να πω το εξής. Ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Σημαρκοπούλου που είναι μαζί μας σήμερα και είναι υποψήφια για την Ευρωβουλή. Αλλά να ευχαριστήσω πολύ και το φίλο τον Μάκη τον Βορύδη, παρόλη την προσωπική του απώλεια τη σημερινή, δηλώνει παρόν. Και αυτό είναι ένα μήνυμα πολύ σημαντικό για το τι κάνει ένας άνθρωπος για το εμείς. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Και αυτό μου από καρδιάς, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και όλα δεξιά. Κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε της ΝΟΤΕ, Ορυμφία, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αρχηγέ της Μίζωνος Πλειοψηφίας Δημοτικού Συμβουλίου, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες. Οι συνεργάτες μου και εγώ στη Δήμη του Κορίνθου καλωσορίζουμε στην Κορινθία δύο κορυφαία στελέχη της παράταξής μας, την κυρία Άννα Μισέτα Σημαρκοπούλου και τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καθώς επίσης και τον αυριανό περιφερειάρχη των Λεμονίσου, κύριο Παναγιώτη Νίκα. Είμαστε απόψε όλοι εδώ ενωμένοι και περήφανοι για την παράταξή μας, για τις επιλογές της, για την προσφορά της στην πατρίδα. Φίλες και φίλοι, η μεγάλη εκλογική μάχη πλησιάζει. Η Δήμη του Κορίνθου είναι έτοιμη. Είμαστε διαρκώς παρόντες στον αγώνα για την πολιτική και κοινωνική αλλαγή που όλοι μας προσδοκούμε, για να φύγει αυτή η ανάπτυτη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που οδήγησε τον ελληνικό λαό στην απόγνωση και την απελπισία και για να καλύψει τη γύμνια της προσπαθεί να επιτεθεί με λασπολογία και σκευωρίες κατά της αντιπολίτευσης. Όμως τα ψέματα τελείωσαν. Οι πολίτες τους γυρίζουν την πλάτη. Εμείς όλοι κοιτάμε μπροστά. Είμαστε εδώ ενωμένοι για να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας. Γιατί αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε καλύτερα. Όλοι ενωμένοι στον αγώνα για τη μεγάλη νίκη, για αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της χώρας. Σας ευχαριστώ θερμά. Κάποιος άλλος από τους Προέδρους. Έλα και εγώ. Εγώ θα δράτω με της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και πρώην βουλευτές που είναι παρόν. Πρώην Προέδρους Νομαρχιακής, φίλους, που βλέπω τώρα σιγά σιγά εδώ μπροστά. Καλησπέρα σας, καλούμε ο Γιώργος Χοργιώτης, Πρόεδρος της Δημητών Βέλγοχας. Καλωσορίζω και εγώ τους κύριους βοηθητές, το πρόσωπο βήμα του κόμματος Βουλευτή. Όλοι το βλέπουμε, η Νέα Δημοκρατία πάει για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το βλέπουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε δεξιά μας, το βλέπουμε αριστερά μας, τουλάχιστον εγώ το βλέπω σε πολύ έντονο βαθμό. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Και αυτό θα κάνουμε. Καλή χρονιά να έχουμε και να είμαστε όλοι καλά, να βοηθήσουμε
το κόμμα να βγει από το δύο κυβέρνηση. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με υγεία. Καταρχάς θέλω να καλωσορίσω τους φιλοξενούμενους μας. Τον κύριο Γορίδη, είχε έρθει πρόκληση και τιμή στη δίκη των τραγίων στην κομή της Πίτας, την κυρία Σημακοπούλου, όλους τους αγωνιστές που βρίσκεστε εδώ της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικούς, ανώνυμους, επώνυμους. Δεν θα βγάλω κανένα λόγο. Είναι οι αρμόδιοι άλλοι να πούνε. Αυτό που θέλω να πω είναι η ισχύς εν τη ενός. Και αν δεν βοηθήσουμε και δεν στηρίξουμε στους Δήμους και στην Περιφέρεια τη Νέα Δημοκρατία και φάμε τις άδειες μας, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα το αναμενόμενο. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι το όχημα για την εξουσία είναι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκλογική αναμέτρηση που θα έχουμε στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Και πάλι σας εύχομαι χρόνια πολλά, υγεία, καλούς αγώνες και όλοι μαζί να συμπορευτούμε για την Νέα Δημοκρατία και για το Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλησπέρα για από μένα. Είμαι ο πρόεδρος της Τοξινοκάστρου Αυροστήνης Διαμαντόπουλος Πάπης, εκ μέρους του Δέλτα Σίγμα. Θα ήθελα να καλωσορίσουμε τον βουλευτή, τον κύριο Γορίδη, την κυρία Σημακοπούλου, τον υποψήφιο περιφερειάρχη κύριο Νίκα, τους πολιτευτές και όλους τους αυτοδιοικητικούς που βρίσκονται στην αίθουσα. Ευχόμαστε σε όλους τους νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία και στη Νέα Δημοκρατία το 2019 να είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και περιφερειάρχη τον Παναγιώτη Νίκα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Τάσος Γιούλης, ο πρόεδρος της Δήμητος Οικειωνίων, στο Κιάτο. Καταρχήν, σαν Δήμητος Οικειωνίων, κύριε Γορίδη, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για τον χαμό του πατέρα σας. Χθες το είδαν όλοι. Να σας καλωσορίσουμε ταυτόχρονα στην πόλη της Κορίνθου και την κυρία Σημακοπούλου και εσάς, τον βουλευτή μας, τον υποψήφιο περιφερειάρχη, όλους όσους παρευρίσκεστε εδώ πέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, δημιουργική, ευλογημένη χρονιά. Επικροτώ και επαυξάνω τα λόγια του Προέδρου της ΝΟΔΕ ότι πραγματικά γίνεται δουλειά στην ΝΟΔΕ. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και ευελπιστώ και ελπίζω ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν, ελπίζω το σύντομότερο, η Νέα Δημοκρατία να είναι κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός. Σας ευχαριστώ. Θέλω να διαβάσω δύο χαιρετισμούς του γραμματέα του γραμματικού του κ. Κοντατάκη και του γραμματέα της πολιτικής επιτροπής του κ. Αβγενάκη. Αγαπητές νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες της Νότιας Πολιτείας, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά καλή και δημιουργική νέα χρονιά, με υγεία και ευτυχία. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους επιτυχίες και μόνο επιτυχίες και στην πατρίδα μας προκοπή και σύντομα να βγει από αυτό το σκοτεινό τούνελ που βρίσκεται τα τελευταία 4 χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για το ρωσίσιο σας να παρευρεθώ στη σημερινή εκδήλωση. Δυστυχώς, σοβαρές και ανοιγμένες υποχρεώσεις δεν θα μου επιτρέψουν να παραστώ στην εκδήλωσή σας. Ευχή όλων μας το σκοτάδι της προηγούμενης χρονιάς να σβηστεί από τις μνήμες μας και να κυριαρχεί στο φως, μιας και το 2019 είναι χρονιά εκλογών. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική υπήρχε η συμβολή σας στις μάχες της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε επίπεδο. Και θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έχετε κάνει για την παράταξη, για όσα κάνετε, αλλά και προκαταβολικά για όσα θα κάνετε και στο μέλλον. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πίστη σας στους στόχους που χαράζουν, για τη στήριξη των στρατηγικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη συμμετοχή σας στους κοινούς αγώνες, ο καθένας από το υλικό του μετερίζει. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, να δίνουμε το παρόν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, να στεκόμαστε πλάι σε όσους δοκιμάζονται, σε όσους γίνονται στόχος των δυνάμεων της αδράνειας και της οπισθοδρόμησης. Χρειάζεται διαρκής προσπάθεια και εγρήγορση και οργανωτική ετοιμότητα.
Σας ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλους και όλους σας υγεία, δύναμη, κάθε επιτυχία και θα ήθελα να σας προκαλέσω στην εκδήλωση της Γραμματείας Οργανωτικού για την Τροπή της Πρωτοχρονιάς της Πίτας την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30 στο ξενοδοχείο Intercontinental Λεωφόρο Συγκρού, όπου θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης, με εκτίμηση Στελιανός Κονταδάκης. Σε αυτό είστε όλοι καλεσμένοι, πραγματικά, να είστε παρόντες, ό,τι θέλετε. Και να είπε κάτι στο παράδειγμα. Λοιπόν, αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητά μέλη και στελέχη της παράταξής μας, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην εκδήλωση της Νότιας Κορυφαίας για την τοπική της πρωτοχρονιάτικης βασιλότητάς σας και πραγματικά λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι μαζί σας. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτού του χαιρετισμού θέλω να σας συγχαρώ για το σύνολο του έργου σας και την άλλη συνεργασία που έχουμε επιτύχει. Χάρη στη σκληρή δουλειά όλων μας και όλων σας, η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας είναι πιο δυναμική από ποτέ. Θέλω να γνωρίζετε πως αναγνωρίζουμε την προσφορά σας στην παράταξη και παίρνουμε ενέργεια και δύναμη από τη μαχητικότητά σας. Το 2019 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για την Ελλάδα. Είναι η χρονιά που όλοι μαζί ενωμένοι θα ξαναγράψουμε ιστορία. Τη δική μας ιστορία για να αφήσουμε πίσω οριστικά την κρίση. Μετά από τόσα χρόνια κρίσης, κανένας δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζει ακόμα τα προβλήματα της κοινωνίας με απάθεια και εξοργιστική ανεπάρκεια. Είναι η ώρα ως κοινωνία να αλλάξουμε όσα μας κρατάνε πίσω. Να ανακαλύψουμε ξανά τις αξίες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της μεθοδικότητας, της ατομικής ευθύνης. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία μας, αλλά και κυρίως απέναντι στις νέες γενιές, να διεκδικήσουμε κάτι πολύ καλύτερο για την πατρίδα μας και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Φίλες και φίλοι, είμαστε σε απόλυτη εκλογική ετοιμότητα. Σας καλώ όλες και όλους να συμπορευτούμε στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε να ισχυροποιήσουμε το μέτωπο των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων και να κερδίσουμε μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αλλαγής. Γι' αυτό τον λόγο καλούμε όλους εσάς να συνδράμετε οργανωτικά στην κάλυψη όλων των εκλογικών τμήματων με εκλογικούς αντιπροσώπους. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί ήδη στην ιστοσελίδα του κόμματός μας ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία των εκλογικών αντιπροσώπων ανά εκλογικό τμήμα, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή μας και τη διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής των εκλογών σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Μαζί προχωράμε μπροστά, μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Με εκτίμηση Λευτέρης Αρτιγεννάκης. Να διαβάσουμε ένα χαιρετισμό του αντιπεριφερειάρχη μας, που είναι η Περδοτήρα Καλλήρη. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, φίλοι, φίλες και φίλοι. Η ταυτόχρονη με την εκδήλωση της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, κατά την οποία είμαι συγκεκριτής θεμάτων για την Περιφερειακή Ανώτατη Κορυφαίας, με κρατάει απόψη στην Τρίπολη. Έχοντας υπηρετήσει όλα τα χρόνια της πολιτικής ζωής, τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη των υπεύθυνων εθνικών επιλογών, τιμώ και σέβομαι το συνεπή και ανιδιοτελή αγώνα σας για καλύτερες μέρες για την πατρίδα και είναι τιμή μου να αγωνίζομαι στο πλάι σας. Θα ήταν αμέλεια βεβαίως, με αφορμή την εκδήλωσή σας και το χαιρετισμό μου, να μην αναφέρω την ευγνωμοσύνη μου για τη στήριξη που έχω λάβει από την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία και στην προσπάθεια διεκδίκησης του δημαρχιακού αξιώματος του Δήμου Κορυνθίων. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ μου ανήκει στα μέλη και στελέχη της ΝΟΣ που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό μου. Πέρα όμως από τη μάχη της αυτοδιοίκησης, κάθε μέρα, κάθε ώρα, πρέπει να μας βρίσκει ενωμένος για τη μεγάλη, τη σπουδαία μάχη που πρέπει να δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για τη χώρα. Για την πατρίδα, η πατρίδα μας αξίζει καλύτερα. Και για την παράταξή μας και ο πρόεδρος μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορούμε να το καταφέρουμε. Εύχομαι ολόψυχα μια χρονιά γεμάτη υγεία, ψυχική δύναμη και νικηφόρους αγώνες. Πελοποίδας Καλλήρη. Θα ήθελα να καλέσω τώρα τους πολιτευτές μας, κύριε Καρπούζη. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι σήμερα η μέρα ανήκει στους δύο κύριους ομιλητές, στην κυρία Σηματοπούλου και στον κύριο Βορύδη. Να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω και να πω ότι όλοι μας κάνουμε λάθη, τα οποία καλούμαστε το επόμενο χρονικό διάστημα μόνοι μας να τα γιατρέψουμε και να τα παλύνουμε, για να φτάσουμε στο νικηφόρο αποτέλεσμα, στο αποτέλεσμα που θα φέρει αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία,
στην εξουσία και στην Πρωθυπουργία τον αρχηγό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι πολλά να σας ευχαριστώ. Να ακούσουμε τους καλεσμένους μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κόλλια, θέλετε να πείτε κάτι? Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, καλωσορίζουμε στο όνομά μας σήμερα δύο εκλεκτούς και πολύτιμους φίλους, τον Μάκη τον Βορύδη. Μάκη, καλωσόρισες, έτσι όπως πας θα σε υιοθετήσουμε, και την κυρία Σιμακοπούλου, υποψήφια για τις προχώρημες προεκλογές. Καλή επιτυχία και είμαι σίγουρο θα την έχεις. Φίλες και φίλοι, δεν θα σας κουράσω. Το μόνο που θα κάνω είναι να ενώσω και εγώ τη φωνή μου μαζί με τη δική σας για να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα σε όλη την Κορινθία. Αυτή η ανάρκητη και ανίκανη κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση που φτωχοποίησε τους Έλληνες, που οδήγησε τους μικρομεσαίους σε εμφανισμό, που κατέστρεψε τους αγρότες και τους έχει οδηγήσει στην απόγνωση και στην απελπισία, αυτή η ανίκανη κυβέρνηση σύντομα θα αποτελεί ένα θλιβερό παρελθόν. Όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Ένας αγώνας που είμαι σίγουρος ότι θα είναι νικηφόρος και θα φέρει αυτοδύναμη και δυνατή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Να σου είναι καλά. Κυρία Μπάρκα, εντάξει, εδώ μου ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος. Πρώτα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μάκη τον Βορύδη που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Δεν σας κρύβω ότι σήμερα έχει την κηδεία του πατέρα του. Και όταν έμαθα για την είδηση αυτή, επικοινώνησα κατευθείαν με τον Χρήστο και του είπα τον πρόεδρο ότι υποθέτω ότι θα δυσκολευτεί να έρθει. Χρήστο, η απάντηση που έλαβα από τον Μάκη τον Βορύδη είναι ότι είναι καθήκον μου. Και το τονίζω αυτό το πράγμα, διότι είναι από τους λίγους πολιτικούς που πράγματι πιστεύει στο καθήκον. Και όχι μόνο στο κοινοβούλιο, αλλά επειδή έχω την τιμή να συμμετρηθώ μαζί του και στην κοινοβουλευτική συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ, θέλω να σας πω ότι είναι και από αυτούς που έχει πατριωτικό καθήκον και είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουμε όλοι και βλέπουμε μάχη τις μάχες που δίνεις και εντός και εκτός Ελληνικού Κοινοβουλίου και γι' αυτό σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή. Θέλω να πω όμως μία ακόμα κουβέντα για τον Μάκη τον Βορύδη. Εάν υπάρχει κάτι το οποίο θαυμάζω στον Μάκη τον Βορύδη και δεν έχω πρόβλημα να χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη λέξη, είναι το γεγονός ότι είναι από τους βουλευτές, από τους ελάχιστους κοινοβουλευτικούς που πάντοτε τεκμηριώνει την άποψή του. Μπορεί να διαφωνείς μαζί του, αλλά θα τεκμηριώσει την άποψή του. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι από τους βουλευτές που διαβάζει, ενημερώνεται και πάντοτε αυτό το οποίο θα πει δεν θα το πει τυχαία, θα το πει μετά από όριμη σκέψη και επιχειρηματολογώντας. Είναι για μένα εξαιρετικά σημαντικό αυτό το πράγμα. Θέλω όμως να πω και δύο κουβέντες για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Η Άννα μπορεί να πολιτεύεται στην Β' Αθηνών, όμως είναι Πελοποννήσια. Και ως υποψήφια ευρωβουλευτής, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα έχει και τη στήριξη όλων των Πελοποννησίων. Και αν είμαι σίγουρος, επειδή ξέρω ότι είσαι και μαχητική και διεκδικητική και αποτελεσματική, ότι αυτά τα προσόντα θα τα μεταφέρεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς όφελος και της χώρας μας και της Πελοποννήσου και της Κορινθίας. Άρα, όταν σε παίρνουμε τηλέφωνο και είσαι ευρωβουλευτής και σου ζητάμε να προωθήσεις κάποια θέματα που αφορούν τον νομό Κορινθίας και την περιφέρεια Πελοποννήσου, είμαστε βέβαιοι ότι θα τα αποκριθείς, γιατί θα σε έχουν ψηφίσει εδώ πέρα και οι πατριώτες μας. Τρίτος άνθρωπος στον οποίο πρέπει να αναφερθώ σήμερα είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Παναγιώτης ο Νίκας. Ο κύριος Νίκας... Ο κύριος Νίκας, πέραν του γεγονότος ότι είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και αξιοπρεπείς άνθρωποι λείπουν από την πολιτική και είναι
πολυτέλεια για τη Νέα Δημοκρατία που τον έχει υποψήφιο περιφερειάρχη, είναι και ένας πολύ πετυχημένος δήμαρχος. Άρα, κύριε Νίκα, όλοι προσδοκούμε ότι την επιτυχία του Δήμου θα μπορέσετε να μεταφέρετε τεχνογνωσία σας και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ώστε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ πέρα σήμερα. Όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών τοπικών οργανώσεων, οι υποψήφιοι βουλευτές, αλλά και ο πρόεδρος της ΣΝΟΔΑ αναφέρθηκαν στην ενότητα. Και επειδή το 2019 είναι χρονιά εθνικών εκλογών, ευρωεκλογών και τοπικών εκλογών, εγώ θέλω να σας δώσω και θα κλείσω με αυτό το θετικό παράδειγμα, θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα ενότητας στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Είναι εδώ πέρα, βλέπω και η κυρία Κόρκα και είμαι σίγουρος ότι κάπου είναι και ο κύριος Ποτήρης, δεν τον έχω δει. Εκεί στο βάθος κάτω. Και οι δύο θυμούνται πολύ καλύτερα από εμένα ότι παλιότερα οι υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν πολύ έντονο ανταγωνισμό. Εγώ θα φτάσω στο σημείο να σας πω ότι είχαν ακόμα και έχθρα. Το 2015, σε μια πολύ δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, σε δύο πολύ δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ θέλω να τονίσω ότι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ενωμένο σαν γροθιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αντιθέτως, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα. Και μου δίνεται η ευκαιρία από το βήμα σήμερα, διότι εγώ το 2015 κατάφερα να εκλεγώ βουλευτής. Οι πέντε συνάδελφοί μου δεν τα καταφέρανε. Για μένα ήταν εύκολο μετά να ευαγγελίζομαι την ενότητα. Για τους πέντε συνυποψηφίους μου ήταν πιο δύσκολο. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτούς να συνεχίσουν το μήνυμα της ενότητας. Και γι' αυτό χρωστάω μια δημόσια αναγνώριση και συγχαρητήρια τόσο στον τότε Υπουργό, αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Νίκο τον Ταγαρά. Στον συνάδελφό μου βουλευτή, στον Κώστα τον Κόλια. Στον πρωτοεμφανιζόμενο στο ψηφοδέλτιο, όχι στην πολιτική, τότε τον Γρηγόρη τον Καρπούζη. Στην μοναδική υποψήφια του νομού Κορινθίας, την κυρία Γιώτα Μπάγκα. Τον Ιανουάριο του 2015 υποψήφιος ήταν ο Δημήτρης Σωσιάτος. Και τον Σεπτέμβριο του 2015 ήταν ο Γιώργος Πετρίτσης. Το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ενωμένο είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και είμαι 100% σίγουρος ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές και οι έξι υποψήφοι θα είμαστε ενωμένοι και θα φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον νομό Κορινθίας, ώστε να έχουμε όλοι καλύτερες μέρες μπροστά μας και φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Και πάλι ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι εδώ πέρα σήμερα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, συγγνώμη για την αργοπορία, ήμουν σε μια αντίστοιχη εκδήλωση η οποία έγινε στο Άργος. Θέλω να χαιρετήσω και εγώ την παρουσία εδώ του κ. Μπορίδη. Τον έζησα ως έναν από τους πιο αποτελεσματικούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Και τον θεωρώ έναν από τους ευεργέτες της περιοχής μας και δεν θα πάω σε αυτόν να το λέω δημόσια ποτέ. Να χαιρετήσω την παρουσία της κυρίας Χρυσιμακοπούλου, τη συμπατριώτητά της συμπατριώτητάς μου από το πίδασο της Πηδείας και να της ευχηθώ καλή επιτυχία και ασφαλώς συμβοήθεια και στήριξη στον αγώνα όλων των Πελοποννησίων για να οδηγηθούμε στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Να ευχηθώ μέσα την καρδιά μου το 1919 να είναι μια ευλογημένη χρονιά για την πατρίδα μας πρώτα απ' όλα. Διότι εμείς είμαστε ένας χώρος που πάνω απ' όλα βάζει την πατρίδα, τις αξίες και τα ιδανικά μας. Και η πατρίδα μας περνά πολύ δύσκολες ώρες. Κυρίως εθνικά, όχι μόνο οικονομικά. Και αυτό πρέπει να μας βασανίζει και να μας προβληματίζει όλους. Να εκφράσω επίσης τις θερμές μου ευχαριστίες στο πρόσωπο του κυρίου Κορδόση, του Προέδρου της Συνόδου, προς όλα τα κομματικά στελέχη της Κορινθίας για τη στήριξη,
τη συμβοήθεια, την αρρωγή την οποία μου παρέχουν και ασφαλώς στον βουλευτή εδώ τον κύριο Δήμα και στα πολιτικά στελέχη και βουλευτά σε ευχαριστώ δημόσια. Ειλικρινά και όλα τα πολιτικά στελέχη για την αρρωγή την οποία μου δίνουν σε αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα. Να πω τέλος ότι έχω αναλάβει και προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να υπάρξει μία αλλαγή στο επίπεδο της περιφέρειας. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν αισθάνομαι ότι έχω καμία ιδεολογική ή πολιτική σχέση ή σχέση στο πρακτικό επίπεδο με τον απερχόμενο περιφερειάρχη. Πιστεύω βαθύτατα ότι με τέτοιες πολιτικές η πατρίδα μας έφτασε εδώ που έχει φτάσει, με τη φανφάρα, με τα μεγάλα λόγια χωρίς αντίκρισμα, με τα ρουσφέτια, με τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος σε διάφορα μικροέργα. Προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις και ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου τους Κορινθίους, ασφαλώς στην περιοχή την ήξερα το παρελθόν, για 4 χρόνια ήμουνα ο πρόεδρος των Δήμων της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά τώρα τα μαθαίνω πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου για τη στήριξη που έχετε. Κυρία Σημαντόπουλη, θείος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και συναγωνιστές και συναγωνίστριες, νεοδημοκράτες, νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχω την τιμή να στέκομαι σήμερα εδώ μπροστά σας με αυτό το πολύ ωραίο παραδοσιακό έθιμο που συμβολίζει αυτό που έχει απομείνει από τις αρχές και τις αξίες μας στην κοπή της Βασιλόπιτας. Να ευχηθώ λοιπόν επ' αφορμή αυτού καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία και προκοπή στα σπίτια όλων σας. Χρήστο Δήμα, θα ξεκινήσω αν μου επιτρέψεις με σένα, γιατί βλέποντας εδώ στο Δήμα θα πω μια μικρή ιστορία από όταν σε γνώρισα. Έχω και εγώ ένα γιο, είχα 16 χρονών και το λένε Χρήστο. Κύριος Δήμας, μου επιτρέψεις Χρήστο, και εγώ μπήκαμε μαζί στην Βουλή το 2012 και μαζί με άξιους και εξαιρετικούς συναδέλφους, βλέπω εδώ τον Υπουργό, τον κύριο Ταγαρά, τον κύριο Κόλια, τον Υπουργέ μου, κύριε Βορύδη. Δεν λέω άλλα για εσάς, γιατί σας έχουν ήδη αποθεώσει και ακόμα δεν μιλήσατε, η αποθέωση έρχεται. Ξεκινήσαμε μαζί σε μια δύσκολη θητεία και ένα δύσκολο αγώνα. Και βλέποντας, ακούγοντας έτσι εδώ στο βήμα απόψε, μου άνοιξε η καρδιά γιατί υπήρχε στη συζήτηση επίπεδο. Επίπεδο. Επίπεδο λόγου, επίπεδο ήθους, επίπεδο ήθους. Όλα αυτά τα οποία πραγματικά ως νέος άνθρωπος στη Βουλή, επίτρεψέ μου, εκπροσωπείς. Είχα πει και το λέω ξανά, μακάρι ο δικός μου ο Χρυστάκης, όταν μεγαλώσει να γίνει σαν εσένα και να τον καμαρώνει. Σου εύχομαι, επειδή και ο κύριος Δήμας ξέρετε, εγώ είχα κάποτε τον τομέα δημοσιονομικής πολιτικής. Μόλις έφυγα από αυτό το τομέα, τον ανέλαβε ο συνάδελφος ο κύριος Δήμας. Κατόπιν τούτου είχα τον τομέα ανάπτυξης. Μόλις έφυγα, τον ανέλαβε ο κύριος Δήμας. Και σου ανταποδίδω, ξέροντας από μέσα τις φιλοφρονήσεις, γιατί έχεις πάρει τους τομείς αυτούς και τους έχεις πάει ένα κλικ ακόμα παραπάνω όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και στην παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου και λόγου. Και σου εύχομαι και την επόμενη μέρα να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό και όχι πλέον ως σκιώδης υπουργός, αλλά κανονικά όταν ο Κυριάκος μας θα είναι πρωθυπουργός και αυτοδύναμος και είμαι σίγουρη ότι μαζί με όλους τους άξιους συναδέλφους οι οποίοι αγωνίζονται και τους εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους αγώνες, σε όλες τις κάλπες, ότι θα ξαναυπάρξει στην πολιτική ζωή επίπεδο. Και βεβαίως θα υπάρξει επίπεδο εξαιρετικό, είμαι σίγουρη, αγαπητέ φίλε, κύριε Νίκα, από την γειτονική ιδιαίτερη πατρίδα μου, που ήσουν τόσο καλός δήμαρχος. Σήμερα διάβαζα, επειδή θα σας πω ένα λεπτό και για τα ευρωπαϊκά, κοιτάζοντας ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι στο 17% στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κάτι και γενικώς η έλλειψη απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι κάτι που και ο Χρήστος έχει αναδείξει με πολλές ανακοινώσεις για λογαριασμό του κόμματος σε εθνικό επίπεδο. Και επειδή
όπως είπατε, θα δώσω και εγώ τη μάχη στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Έχοντας ξεκινήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας δουλέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας λέω ότι δεσμεύομαι να είμαι δίπλα σας και στην περιφέρεια και στον νομό Κορινθίας για όλα τα θέματα που έχουν σχέση. Για να το πω έτσι εν συντομία, θεωρήστε ότι αν έχω γραφείο στις Βρυξέλλες, θα είναι και δικό σας γραφείο. Τελεία και πάμε. Το επίπεδο λείπει πλέον πλήρως από την πολιτική ζωή του τόπου. Σήμερα δεν ξέρω αν παρακολουθείτε την επικαιρότητα. Εγώ ήμουνα σε κάποιο κανάλι σήμερα το πρωί, όπου ένας κύριος από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάνει βέβαια και αυτό στις διαδρομές, ο κύριος Αλεξιάδης, υπερασπιζότανε τον κύριο Πολάκη. Υπερασπιζότανε τον κύριο Πολάκη για το φοβερό, το ακούσατε υποθέτω όλοι, ότι ο κύριος Πολάκης πήρε από την Attica Bank, αυτή είναι μία τράπεζα η οποία ουσιαστικά κάνει ό,τι της λέει το κοβέρνο, πήρε λοιπόν ένα καταναλωτικό δάνειο 100.000 ευρώ, βάζοντας δεύτερη υποθήκη στο σπίτι του, έτσι διαβάζουμε, δεύτερη υποθήκη στο σπίτι του, το οποίο ήταν ήδη υποθηκευμένο με 300.000 ευρώ, το πήρε δε σπαστά 70 και 30 και αυτό το έκανε για να μην το πιάσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε το επιτόκιο πέστε μας που το πήρε. Α, δεν το ξέρω. Τι ήταν, μηδέν. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ξέρω όμως ότι τον υπερασπιζότανε ο κύριος Αλεξιάδης και έλεγε ότι καλά, εντάξει, τι έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, θα μου πεις τόσα που έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα, τι να πει πλέον κανείς για το επίπεδο που υπάρχει στο πολιτικό βίο. Είτε έχει σχέση με το ήθος, είτε έχει σχέση με το ύφος. Και αναφέρομαι στον κύριο Πολάκη, επειδή είναι το ακριβώς αντίθετο από το ύφος και το ήθος που είδαμε σε όλες τις προηγούμενες ομιλίες. Από τη συμπεριφορά του κυρίου Βορύδη που μας τιμά εδώ σήμερα παρά το προσωπικό του θέμα, από τον τρόπο με τον οποίο μιλούν οι συνάδελφοι, οι πρόεδροι μας, ο πρόεδρός μας εδώ. Τι σχέση έχει αυτό με τη Βουλή την οποία βλέπουμε σήμερα, με το επίπεδο λόγου της Βουλής σήμερα, που έχει γίνει ένα κακόγουστο reality show, όπου βλέπουμε βουλευτές να ρίχνουν όλο και περισσότερο το επίπεδο. Και σας λέω μόνο τούτο, ότι όταν ορκιστήκαμε εμείς στη Βουλή, σηκώσαμε το χέρι, δώσαμε το θρησκευτικό όρκο και είπαμε ότι θα υπηρετούμε το Σύνταγμα και αναλάβαμε μία υποχρέωση να ψηφίζουμε κατά συνείδηση. Προσέξτε, δεν είναι δικαίωμά σου να ψηφίζεις κατά συνείδηση. Είναι υποχρέωσή σου να ψηφίζεις κατά συνείδηση. Άρα τη συνείδησή σου δεν μπορείς μετά να την εκχωρείς στην κυβερνητική πλειοψηφία με μία επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Δεν επιτρέπεται αυτό. Παρ' όλα αυτά, παρακολουθούμε αυτή την κυβέρνηση Κουρελού, αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία που έχει σαν συμπολιτική ουσία μόνο την εξουσία και τίποτε άλλο. Στον αντίποδα του τι τουιτάρει, τι βάζει στα social media αυτή τη στιγμή, αν δείτε ο κύριος Πολάκης, δεν τα επαναλαμβάνω καν, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα είχε μία συνάντηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Και τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης εκεί, εκτός από το ότι δεν έχει λυθεί το θέμα των κόκκινων δανείων, είπε ότι πρέπει κάποιος να ασχοληθεί και με τους συνεπείς δανειολήπτες. Τόσα χρόνια όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι κάπως τα κατάφεραν, τα έφεραν βόλτα και ήταν συνεπείς δανειολήπτες. Να μην τους ξεχνάμε αυτούς. Ποιον υπερασπίστηκε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα? Υπερασπίστηκε τους νοικοκυραίους Έλληνες, τη μεσαία τάξη. Αυτούς που η κυβέρνηση έχει ισοπεδώσει με την φορολογία, με τις ασφαλιστικές εισφορές, με τη συμπεριφορά της. Αυτούς που έχει απαξιώσει, αυτούς που συστηματικά καταστρέφει από ιδεολογία, από ιδεοληψία και από ανικανότητα διαχείρισης πραγμάτων. Αυτούς λοιπόν πρέπει να υπερασπιστούμε και στις εκλογές που έρχονται. Σε όλα τα επίπεδα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δήμους, στην περιφέρεια, η επόμενη κυβέρνηση, αλλά και στον αγώνα που θα δώσουμε για την Ευρώπη. Δεν θα σας μιλήσω πολύ για τις ευρωεκλογές, γιατί δεν είναι ακόμα πολύ στη συνείδησή μας. Θα σας πω όμως ότι υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι να γίνουν όλες μαζί οι εκλογές
Και το άλλο είναι να προηγηθούν οι ευρωεκλογές. Οπότε, τουλάχιστον, πρέπει όλοι μας να μπούμε στο mode των εκλογών. Έχουμε εκλογές, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό έχει και μεγάλη σημασία να είμαστε ενωμένοι. Έχουμε εκλογές. Και είτε γίνουν πρώτα οι ευρωεκλογές, είτε γίνουν πρώτα οι εθνικές εκλογές, είτε γίνουν την ίδια μέρα, είτε μία εβδομάδα διαφορά, πρέπει να κερδίσουμε κατά κράτος σε όλες τις κάλπες. Και πρέπει όλοι μαζί να φροντίσουμε μόνο ένα πράγμα πάνω απ' όλα. Να φύγουν, να φύγουν, να φύγουν. Αυτό είναι το διακύβευμα όλων των εκλογών. Θέλω σε αυτές τις μάχες να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Και έτσι την επόμενη μέρα να έχει μια ελπίδα πραγματική η πατρίδα μας με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό και μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι στη Βουλή, πρώην συνάδελφοι στη Βουλή, κύριε υποψήφιε περιφερειάρχε και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα κοίταξα τον πατέρα και όλοι αγαπάμε τους γονείς μας. Εγώ ήμουν πολύ δεμένος με τον πατέρα. Του χρωστάω πολλά, σχεδόν τα πάντα. Έτσι σκέφτηκα, Χρήστο, ότι μπορεί να μην ήταν μια καλή μέρα για να σας μιλήσω. Και μετά σκέφτηκα τι θα ήθελε ο πατέρα. Ο πατέρας μου ήταν από εκείνη την γενιά που έδεσε 4 χρόνια τη ζωή του πολεμώντας στον Εθνικό Στρατό εναντίον του κομμουνισμού. Και δεν θα θέλει ο γιος του να αφήσει την υποχρέωσή του την εθνική και πατριωτική ακόμα επειδή είναι ευθυμένος. Ήθελε να είμαι εδώ μαζί σας, ήθελε να υπερασπίζομαι την Ελλάδα, την Ορθοδοξία, την ελευθερία μαζί με τους φυλακτητές. Σε μια περιοχή που μετράει πολλούς νεκρούς σε αυτόν τον αγώνα. Στη Στιμάγκα, στο Αγιονόρι, έχουμε ανθρώπους, έχουμε γονείς, έχουμε παππούδες, συγγενείς, φίλους που με το αίμα τους κράτησαν την Ελλάδα ελεύθερη και δεν έγινε η Ελλάδα σοβιετική χώρα. Δεν έγινε η Ελλάδα κομμουνιστική χώρα. Έγινε χώρα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της πατριωτισμού. Και το Φενεό. Και το Φενεό. Και ξέρετε, κάθε φορά που μιλώ για αυτά, Χρήστο, μου λένε ότι θυμήθηκα και κάνω αντικομμουνιστικό κίνημα και θυμήθηκα τις εποχές του Μίσου. Βέβαια, όταν ο Τσίπρας λέει ότι είναι η απόγονη των μαυροσκούφιδων του Βελουχιώτη, αυτό δεν το λέει κανένας. Το λέει Παπακώστα. Δεν του το λέει. Όχι, και ο Τσίπρας το λέει και το λέει στο συνεδριό του. Η Παπακώστα το λέει. Δεν του το λέει λοιπόν κανένας. Έτσι. Γιατί όμως, γιατί αυτό έχουμε υποστεί στην Ελλάδα. Αυτό λέγεται ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Εμείς που είχαμε δίκιο να μην τολμάμε να μιλήσουμε, αυτοί που είχαν άδικο να μπορούν να μας απαγορεύουν να μιλάμε. Ακόμα κιόλας, προσέξτε, να έχει υπάρξει πολλοί να μου λένε «Ρε παιδί μου, το όνομά μας δεν τολμάμε να πούμε». Δεν τολμάμε να πούμε ποιο είναι το όνομα της παράταξής μας. Λοιπόν, εγώ για μια ακόμη φορά, ξανά, εδώ στην κορυφή,
πίσω ως περήφανος δεξιός σε περήφανους δεξιούς, φωνάζοντας καθαρά και δυνατά το όνομά μας. Έχουμε μεγάλα ζητήματα να αντιμετωπίσουμε το 2019. Έχουμε 4 εκλογές και θα πω και κάτι το οποίο όμως λίγο θα το κρατήσω για τη συζήτηση στο τέλος, γιατί επειδή αισθάνομαι ότι μιλώ μαζί σας και μιλώ στους συμμαχητές μου, στις συμμαχήτριές μου, στην οικογένειά μου την πολιτική, διάβασα ανακοινώσεις από διάφορα site τοπικά ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το τι θα πει ο Βορύδης για τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Θα αναφερθώ. Αλλά θα αναφερθώ αφού έχουμε βάλει σωστά τις ιεραρχίες μας και αφού έχουμε στο μυαλό μας καθαρό τις προτεραιότητές μας. Τις προτεραιότητές μας δεν θα μας τις καθορίζουν τα δημοσιογραφικά site. Τις προτεραιότητές μας τις καθορίζει η αναγκαιότητα και οι βασικές επιλογές μας. Πολλές φορές, ξέρετε, ξεχνάμε ποια είναι η σημασία της πολιτικής. Και χαίρομαι που είστε εδώ τόσοι συγκεντρωμένοι. Είναι μια εντυπωσιακή συγκέντρωση, πρόεδρε, συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά που κάνετε. Εσύ, τα στελέχη, η πρόεδρε των Δήμων, ευχαριστώ πολύ, καλά για, πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά και όλους σας. Απολογούμε, γιατί προφανώς χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αίθουσα για να μην στέκεστε όρθιοι. Και επειδή εγώ μακρηγορώ συνήθως, σας ταλαιπωρώ τους ορθίους ειδικώς, καλά και τους καθήμενους, αλλά κυρίως τους ορθίους. Όμως, οι προτεραιότητες μας πρέπει να είναι σωστές και πρέπει να θυμόμαστε τι είναι η πολιτική, τι αφορά, τι στην πραγματικότητα αφορά. Γιατί βεβαίως αφορά στους φορολογικούς συντελεστές, βεβαίως αφορά στις επενδύσεις, βεβαίως είναι κρίσιμο το ζήτημα της εγκληματικότητας και παρακολουθούμε πάρα πολύ προσοχή τις εξαιρετικά δυσμενείς εξελίξεις, ειδικά στην Κορινθία και νομίζω ειδικά στο Σοκολατιό, καλά το λέω, καλά το λέω. Παρακολουθώ λοιπόν με πολύ προσοχή το τι συμβαίνει στην περιοχή και στον τομέα αυτό. Βεβαίως είναι κρίσιμη η παράνομη μετανάστευση, αλλά να ξέρετε ότι όλα αυτά είναι ενταγμένα μέσα σε μία ομπρέλα. Η βασική μας συζήτηση είναι η συζήτηση των ιδεών και των αξιών. Κάτω από αυτή τη συζήτηση έρχομαστε να συζητήσουμε τις επιμέρους πολιτικές. Γίνομαι πιο σαφής. Συνταγματική αναθεώρηση. Την ακούσατε. Είναι σε εξέλιξη, επίγεται και μάλιστα θα γίνει άλλη μια συνεδρία σε μια δεύτερη ψηφοφορία. Τι θα περιμένε κανείς, τι θα περιμένε κανείς από μια χώρα η οποία βγαίνει από το τραύμα της πτώχευσης. Τι θα περιμένε κανείς να απασχολεί την κυβερνητική πλευρά, να απασχολεί στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης. Τι θα θέλατε να συζητήσετε, δεν θέλατε να ακούσετε. Γιατί κάτι συνέβη σε αυτή τη χώρα, τη χώρα πτώχευσης. Και παλεύει μια δεκαετία να σταθεί ξανά στα πόδια της. Γιατί πτώχευσε αυτή η χώρα. Το Σύνταγμα μπορούσε να έχει διατάξεις, προβλέψεις, να το υποτίσει. Το Σύνταγμα μήπως μπορούσε να έχει διατάξεις, προβλέψεις που να ενισχύσουν παραδείγματος χάρη τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα μπορούσε το Σύνταγμα να έχει κάτι μέσα για τους φορολογικούς συντελεστές. Θα μπορούσε να έχει μέσα κάτι το Σύνταγμα για τον τρόπο φορολογίας. Πολλά μπορούσε να έχει μέσα το Σύνταγμα. Και πολλά από αυτά η Νέα Δημοκρατία τα πρότεινε. Πρότεινε την μη αναδρομικότητα, την μη δυνατότητα αναδρομικής επιβολής φορολογίας. Πρότεινε να μπει και να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη ενός δημοσιονομικού κανόνα που να λέει ότι δεν μπορεί να βρεθεί αύριο μια άφρονη κυβέρνηση η οποία θα αρχίσει να φτιάχνει πάλι ελλείμματα δημοσιονομικά για να μας οδηγήσει ξανά στην πτώχευση. Να μπει λοιπόν ένας κανόνας μέσα στο Σύνταγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Πρότεινε το αυτονόητο ότι επιτέλους δεν χρειάζεται τα παιδιά μας να ξενιτεύονται
για να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο να σπουδάσουν, διότι πρέπει να επιτραπεί από το Σύνταγμα να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και τα παιδιά να μένουν εδώ αυτά που θέλουν να σπουδάσουν. Αναγνωρίζουμε σήμερα τα πτυχία του εξωτερικού από ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν επιτρέπουμε στην Ελλάδα να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο απόλυτος παραλογισμός, η απόλυτη αιμονή, η ψυχοτική αιμονή της αριστεράς. Πρότεινε να αλλάξουμε κάτι που Νίκο πόσες φορές το είχαμε συζητήσει, τις δεσμεύσεις του 24 με εκείνη την πρόβλεψη που ουσιαστικά μας εξαναγκάζει να πηγαίνουμε για να εντοπίσουμε αν κάτι είναι δάσος ή δεν είναι στο 45 και να αντιμετωπίσουμε μια πραγματική κατάσταση η οποία έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Και ταυτόχρονα να έχουμε συνταγματικό κόλλημα και να μην μπορούμε να τα αλλάξουμε. Προτείναμε πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά χρήσιμα στα πλαίσια της θεματικής αναθεώρησης για την αλλαγή της πορείας του τόπου. Τι θεώρησε σημαντικό ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά τα απέριψε όλα. Δεν δέχτηκε τίποτα αυτά. Ένα-ένα τα απέριψε όλα. Τι θεώρησε σημαντικό? Το ουδετερόθρησκο. Το ουδετερόθρησκο. Τι είναι αυτό? Ρώτησα. Διάβασα και ρώτησα. Λέει η διακήρυξη ότι το κράτος είναι θρησκευτικά ουδέτερο. Γιατί το χρειαζόμαστε αυτό? Δεν υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα. Δεν είναι ελεύθερος ο καθένας να θρησκεύεται όπως θέλει. Δεν είναι ελεύθερος ο καθένας να πιστεύει αυτό που νομίζει, να λατρεύει όλες τις γνωστές θρησκείες ανάλογα με την πεποίθησή του. Δεν είναι ελεύθερος να είναι άθεος αν θέλει. Εάν κάποιος δηλώσει άθεος, υπάρχει κάποια διάκριση εις βάρος του σε οποιοδήποτε επίπεδο? Όχι. Τι το θέλουμε τότε? Τι το θέλουμε τότε? Σας πω. Γιατί αυτό συνδέεται με ένα ευρύτερο σχέδιο. Κρατήστε λίγο με στο μυαλό σας τι σας λέω τώρα, γιατί θα το βρούμε παρακάτω. Με ένα ευρύτερο σχέδιο που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αθώο. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι κατά λάθος. Τίποτα από όλα αυτά δεν τους ξέρει. Ο κύριος Φίλης, εξέδωσε μια υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση αυτή άλλαζε το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών. Και από εκεί που ήταν ένα μάθημα το οποίο είχε ομολογιακό χαρακτήρα, δίδασκε δηλαδή στα Ελληνόπουλα τη χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία, αλλά και το περιεχόμενο άλλων θρησκειών, το μετέτρεψε σε θρησκειολογία. Δηλαδή τι? Μία γενική συζήτηση ενημέρωσης πάνω στα ζητήματα των θρησκειών. Κατά της υπουργικής αποφάσεως Φίλη προσέφηκε η Εκκλησία και η Σύλλογη Γονέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε μία απόφαση και ακύρωσε την υπουργική απόφαση Φίλη. Γιατί? Γιατί είπε το εξής. Ότι εκτός από το άρθρο 3 και 13 που ρυθμίζουν τα της θρησκείας και της θρησκευτικής ελευθερίας, υπάρχει το άρθρο 16. Τι λέει το άρθρο 16? Η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό δημόσιο έχει υποχρέωση να καλλιεργεί την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων. Όταν λέει εθνική συνείδηση, ποια εθνική συνείδηση έχει υποχρέωση να καλλιεργεί? Τη γαλλική εθνική συνείδηση? Τη γερμανική εθνική συνείδηση? Όχι. Την ελληνική εθνική συνείδηση. Και όταν λέει θρησκευτική συνείδηση, ποια θρησκευτική συνείδηση έχει υποχρέωση να καλλιεργεί? Τη μουσουλμανική θρησκευτική συνείδηση. Την καθολική θρησκευτική συνείδηση? Όχι, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τη χριστιανική
ορθόδοξη θρησκευτική συνείδηση. Και επομένως δεν μπορεί ο κύριος Φίλης να μην επιτρέπει, να απαγορεύει και να επιβάλλει ότι δεν θα καλλιεργείται αυτή η χριστιανική ορθόδοξη θρησκευτική συνείδηση, αλλά απλώς θα μαθαίνουν στοιχεία θρησκευτικότητα, παιδιά. Καρφή στο μάτι των Σιριζαίων αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι έπρεπε λοιπόν να αλλάξει, πού πάτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, είπε, αφού υπάρχει υποχρέωση, γιατί υπάρχει αυτή η υποχρέωση, υπάρχει γιατί στην Ελλάδα προβλέπει το Σύνταγμα ότι υπάρχει επικρατούσα θρησκεία. Επικρατούσα θρησκεία. Είναι η θρησκεία της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων και αυτό, σε αυτή τη θρησκεία πρέπει να εκπαιδεύονται τα Ελληνόπουλα. Αν όμως το κράτος είναι ουδετερόθρησκο, όπως θέλουν να το κάνουν, τότε αυτή η βάση για αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαφανίζεται. Άρα, στην επόμενη απόπειρα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορεί αυτό να γίνει. Άρα καταλαβαίνουμε τώρα τι θέλουν να κάνουν με αυτή την αλλαγή. Και η επόμενη ερώτηση. Σταματάει αυτό εκεί? Το κράτος λοιπόν ουδετερόθρησκο θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στα νοσοκομεία μας, ο εσταυρωμένος είναι πάνω από τους ασθενείς. Στα σχολεία μας, η εικόνα του Ιησού είναι στις αίθουσες διδασκαλίας. Στα δικαστήριά μας, οι δικαστές μας δικάζουν και πάνω υπάρχει η εικόνα του Ιησού. Αν το κράτος είναι ουδετερόθρησκο, μπορεί κάποιος να σηκωθεί και να πει, ξέρετε, εγώ είμαι μουσουλμάνος και νοσηλεύομαι. Μπορείτε παρακαλώ πολύ να κατεβάσετε τον εσταυρωμένο, γιατί εγώ δεν θέλω να τον βλέπω. Και να το εμφανίσει μάλιστα αυτό ως ανθρώπινο δικαίωμά του, αφού το κράτος είναι ουδετερόθρησκο. Είπα και λιδωρήθηκα ότι θα φτάσουμε εδώ, εκεί που ήδη βρίσκεται η Γαλλία. Δηλαδή τι? Κύριε Νανόπουλε, είστε υποψήφιος για το Δήμο της Κορίνθου. Μάλιστα. Θα έρθουν οι πολίτες αύριο, θα έχουν Χριστούγεννα. Και πρέπει να βάλετε μια φάτνη. Η φάτνη όμως είναι θρησκευτικό σύμβολο. Είναι θρησκευτικό σύμβολο των χριστιανών. Εάν το κράτος είναι ουδετερόθρησκο, πώς εσείς θα παραχωρείτε δημόσιο χώρο για θρησκευτικό σύμβολο? Μου είπανε σιγά θα παγορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα Χριστούγεννα. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα γιορτάζουμε ιδιωτικώς τα Χριστούγεννα. Είπα ότι θα δημιουργηθεί ζήτημα με τις δημόσιες εκδηλώσεις για τους θρησκευτικούς εορτασμούς. Δεν μίλησα για την ιδιωτική άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων συναισθημάτων του καθενός. Άρα λοιπόν αποκαλύπτεται το σχέδιό τους, που όμως δεν το λένε, και κρατήστε το, δεν το λένε. Περνάει το σχέδιο αυτό? Απάντηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να περάσει, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα επιτρέψει να περάσει, γιατί θα ευαρωθιστούμε τις θρησκευτικές αξίες, τις παραδόσεις, την χριστιανική μας παράδοση, την ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό δεν θα περάσει. Αλλά αν ήταν στο χέρι, θα παίρνει και θα ζούσαμε αυτό. Προσέξτε τώρα κάτι. Τα ξέρει αυτά ο λαός μας που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ? Το ξέρει αυτό? Κοιτάξτε τώρα. Σπουδαίο πράγμα η δημοκρατία. Λαμπρόπουλη. Γιατί? Γιατί είναι την ελευθερία στους πολίτες να επιλέγουν τις ηγεσίες τους. Γιατί ο κύριος Δήμας και εγώ είμαστε υπόλογοι απέναντι σε εσάς, αναφερόμαστε σε εσάς, κρινόμαστε από εσάς και επομένως οφείλουμε πάντα να απολογούμαστε σε εσάς.
Ελευθερία λέγεται αυτό, δημοκρατία λέγεται αυτό, σπουδαίο είναι αυτό.